Έχουμε μπροστά μας τους δύο ημιτελικούς. Αυτός που είναι πρώτο πυλών σε λίγα λεπτά, ο τυπικά γηπεδούχος Παναθηναϊκός, υποδέχεται τον Άρη. Ενώ πρώτη επίθεση για τον Άρη. Κρίνουν και την αναμέτρηση. Ο Ντε Σόουζα, ο Χάρελ βρίσκει χώρο, πηγαίνει με το ένα χέρι και δεν στην baseline για να πάρει σκηνή επιλογή. Θα πάει από τον Λεσόρ, αλλαγέ στα μαρκαρίσματα. Βγήκε ο Ντε Σόουζα, αλλά έχασε τον αντίπα. Το τελείωμά του δεν ήταν ιδανικό. Το 2-2 παραμένει. Βρίσκεται πεσμένο ο Χάρελ. Αποστάρει το Λιόπουλο, προσπαθεί, σταματάει την τρίπλα. Κλείνεται από τον πολύ καλό αμυντικό παραλαμβάνω που λέγεται Grand. Εδώ υπάρχει ο Νάν, θα περάσει πίσω βήματα από τον Ντε Σόουζα. Στέκεται στον αέρα Αμερικανό και θα ολοκληρώσει τη φάση. Και φτιάχνει τη γωνία του Ντε Σόουζα για ένα κόμμα. Το Λιόπουλο είναι γρήγορο, πέρασε και τον Μίτογλου, ο οποίο κονεί το κεφάλι. Ο Μπάνξον έχει κόψει, έχασε για λίγο το βηματισμό του. Το Λιόπουλο για τρει. Ο Μπάνξον μένει στην περιφέρεια. Δεν είναι ιδιαίτερα απειλητικό από εκεί. Κινήθηκε πάλι έξυπνα το Λιόπουλο με προσποίηση. Σαν ένα χάντοφ τον Χάρελ. Τον κυνηγάει ο Νάν, βάζει στο σώμα το Αμερικανό. Καλή άμυνα από τον Κώστα Αντετοκούνμπο. Επιστρέφει στον Σλούκα η μπάλα. Ωραία κίνηση από τον Γκραν. Φτάνει μέχρι το lay-up. Μεγάλη ανατροπή. Ο Άρης απέναντι στον Πάοκ. Κατσίβελης επιλέγει να μην τελειώσει τη φάση μόνο. Ενώ έχει την ευκαιρία τελειώσει τα για τρεις. Ενώ αρκετά down screens και εδώ υπάρχει αντιαθλητικό φάουλ, όπως είναι λογικό. Σλούκα θα βάλει τη βολή. Έχουν οι πράσινοι. 2-2 από τον Σλούκα. Κατσίβελης, κάνει πίσω βήματα ο Αντετοκούνμπο. Ο Χάρελ σε ένα σουτ για τρεις, θα το βάλει. 10-12. Ο Αντετοκούνμπο βρέθηκε σε σημείο δύσκολο κατά από την Στεφάνη και δεν καταφέρει να καρφώσει. Ο Οργίνε Ταμάν, αυτό που ζητάει από αυτόν ο Οργίνε Ταμάν. Ο Σταρκ θα υψώσει, εντυπωσιακή η συνεργασία. Συνεχώς επάνω το Σταρκ κολλημένος, βρίσκει τον χώρο, μάλλον τον δημιουργεί. Πρώτη περίοδο θα ανοίξει λίγο περισσότερο ο ρυθμός. Ο Σλούκας πίεσε, έκλεψε την μπάλα από τον Κατσίβελη. Θα επιλέξει στον έναν Γκόμεθ. Την τοχή ο Παναθηναϊκός για 13 δευτερόλεπτα. Ο Νάν και πάλι ψάχνει το χώρο. Τον πιέζει ο Κατσίβελη. Ότι το κούπο θα την κατεβάσει. Έχει φύγει ο Καλαϊτζάκης. Επιλέγει τον Νάν. Στο transition ο Παναθηναϊκός. Θα πιέζει την μπάλα από τον Καλαϊτζάκη. Ο Σταρκ τώρα θα τον περάσει πολύ ψηλά. Ο Αντετοκούνμπο σηκώθηκε, αλλά έδωσε τέτοια ψάκιση. Ρολάρι και φεύγει. Τον βλέπει ο Κατσίβελη. Θα κάνει λάθος. Στην άλλη πλευρά ο Ναν Γκόμεθ, αμέσως ο σουτ για τρεις, η μπάλα να πηδά, έρχεται ο Λεσόρ. Στο παρκέ ο Ναν Γκόμεθ προσπαθεί να τον περιορίσει, στην άλλη πλευρά το σουτ είναι από τον Περσίδη, ο Ισπανός ψηλός. Σλούκας θα περάσει προς τον Αντολιόπουλο, ο Ναν Γκόμεθ για τρεις, το συν 10 για πρώτη. Πες πετυχαίνει το πρώτο του τρίποντο στον αγώνα μετά από 4 άστοχες προσπάθειες. Θέλει να απαντήσει ο Αντολιόπουλος και θα το κάνει. Και τώρα θα πάει προς τα μέσα ο Λιόπουλος, βάζει σωστά το σώμα του, δίνει καμπύλη στην μπάλα ένα προσωπικό. Έναν Γκόμεθ, ποστάρει ο Λεσόρ, βάζει το σώμα του, είναι πολύ πιο δυνατό σίγουρα. Βγαίνει από την άλλη πλευρά ο Στάρκ, είναι εντυπωσιακά η εντυπωσιακή συνέπεια του Γκραντ θυμούσεται του Παναθηναϊκού, τον βοηθήσει με ένα σκριν. Ο Μποχωρίδης έχει σπρώξει τον αντίπαλό του από διαφορετικές γωνίες. Αντιαθλητικό φάουλ στον Μποχωρίδη. Τεχνική ποινή στον Λεσόρ. Ο Μπάνκστον θέλουν να συνεργαστούν οι δυο τους. Βγάζει μια εντυπωσιακή συνεργασία. Ο Μίτογλου, ο Χάρελ προσπαθεί να μείνει μπροστά από τον ψηλό του Παναθηναϊκού. Την απόφαση την παίρνει και δικαιώνεται ο Νάν. Νέου σε δεύτερη αλλαγή με τον Χάρελ. Ο Νάν με διαδοχικές τρίπλες. Εξαιρετική προσπάθεια τον Μπάνκστον Οτολιόπουλου για να παίξει το ένα με ένα πιθανότητα. Βήματα προς την μπάλα και από τον Καλαϊτζάκη. Τον Ολού τώρα στην γωνία είναι ο Γκραντ. Δεν απειλήσε. Θα απειλήσει ο Μίτογλου και αυτή τη φορά θα σκοράρει. 13 που έχει ο Άρης. Το Λιόπουλος σταματάει απότομα με μεγάλη καμπύλη. Θα σημειώσει το καλάθι. Δεν είναι δυνατόν όμως. Ρέχει πίεση ο Γκραντ. Είδε τον Μπάνκστον με το δεξί που σημειώνει το καλάθι. Μερικά πάντα το Λιόπουλος τρέχει να προλάβει. Ο τελευταία στιγμή ο Στάρκ θα βρει. Ο Μπλούμπερς κάνει πίσω βήματα, ο Μίτογλου βάζει την μπάλα στο παρκέ, ωραία κίνηση, ολοκληρώνει τη φάση με επιτυχία. Ο Τολιόπουλος προσπαθεί να ακολουθήσει, ο Ντεσόζα βάλει το χέρι και έκλεψε προσωρινά, ο Μίτογλου με το αριστερό σκοράρι. Ο Τολιόπουλος με μια σταυρωτή προσπαθεί να περάσει, προσπαθεί και τον Μπαρσερόφσκι. Σήκωσε το χέρι ο Μίτογλου διότι ήθελε να σταματήσει τη φάση, επέστρεψε ο Μίτογλου και έκοψε τον Ντεσόζα. Η μπάλα είναι για τον Παναθηναϊκό. Εκπληκτική. Σλούκας εδώ στον Γκριγκόνης. Σταματάει στην baseline από πολύ δύσκολη γωνία. Χετζάω το Μίτογλου, πιέζει και ο Γκραντ, έχουν πνίξει το ντουμπλάρου συνεχώς και προσπαθούν να... Τόσα έφτασε. Μποχωρίδης σταματάει και σουτάρει για τρεις. Εντελώς σε μαρκάρισος. Τώρα στον πάκο του Παναθηναϊκού.
Ο Αργυρίνα Δαμάρκεσης στους... Αυτό έκανε και πρόλαβε ο Παλσερόφσκι. Αυτό έκανε ο Σλούκας. Ενώ κινήθηκε ο Μίτσελ του χρόνου. Κατάφερε να είναι εντός χρόνου, αλλά η προσπάθειά του δεν κατέληξε στο στόχο. Να είναι το επιθετικό rebound για το καλάθι. Ξανόγκο και Σλαυσάκη σε τόσο λίγου. Σκαστή πάσα του Χάρελ. Ο Μπάνκστον με δεύτερη προσπάθεια μόνο να με χτύπησαν εκεί οι παίχτες. Πούλου και εμπόδισε στο να σουτάρει τον Ξανόγκο. Λάθος του Μποχωρίδη. Καλές οι περιστροφές. Το τέταρτο δεκάλεπτο ξεκίνησε με τον Γκραντ να σουτάρει για δύο. Μπάλα στο σίδερο. Τα εύσημα πήγαν στον Μπαλτσερόφσκι και από τους συμπαίκτες. Το Πολωνός έκανε πάρα πολύ καλή δουλειά στο τρίτο δεκάλεπτο. Πρόλεπτα ακόμα, τρία, Κατσίβελης έχουν καθυστερήσει, δεν θα καταφέρουν να ολοκληρώσουν. Είναι ο Γκραντ και ο Μίτογλου, ο Παναθηναϊκός δίνει να παίζει άμυνα την ώρα που να σκοράρει. Άρα τη βάζει στο παρκέ, επιλέγει την πάσα στο Ξανόγκο, ένα ακόμη σούτ, αυτή τη φορά θα τον δω το κούμπο. Τελειώνει ο χρόνος, ο Καλαϊτζάκης την πετάει και σημειώνει ένα απίστευτο καλάθι. Ασίστ στον αέρα και τροφοδοτεί τον Κατσίβελη. Με δύο αντιπάλους δύσκολο εκπροημίου το έργο του. Κατεβάζει το χέρι. Δεν έχει σφυρίξει. Αυτός πιεζόμενος ασφυκτικά σε περιπτώσεις. Χάρελ, ένα βήμα πίσω. Το σούτ στο στόχο. Εδώ σκηνό Καλαϊτζάκης εδώ. Εκκλησό Ξανόγκο ύψωσε για τον Αντετοκούμπο. Μία από τις ωραίες. Ύψωσε και πάλι για τον Αντετοκούμπο. Ο Νάν. Είδα από τον Ντεσόουζα. Ο Νάν με γερό πάτημα σε μια συνηθισμένη κίνησή του. Η μπάλα κατέληξε στα χέρια του Καλαϊτζά. Το Λιόπουλος αμέσως μετά το σκηνή σουτάρει για τρεις και βρίσκει στόχο μετά από... Ήταν ο Γκραντ και ο Καλαϊτζάκης κυρίως. Χάρελ. Καλή άμυνα και πάλι από τον Παναθηναϊκό. Υποδέστερη ποιοτικά να κάνει την έκκληση. Πρέπει να πετύχει την ισχυρότερη, λίγο έτσι χαλαρή, λίγο κοιμισμένη. Αυτό δεν συνέβη. Ακριβώς. Το Λιόπουλος προλαβαίνει και μάλιστα βρίσκει τον Χάρελ. Εδώ βγάζει μια συνεργασία με τον Ντεσόουζα. Και μαζεμένα σχεδόν στην τρίτη περίοδο ο Κώστας Αντετοκούνμπο. Ντεσόουζα κλέβει και καρφώνει εντυπωσιακά. Παλσερόφσκι πιέζεται, του κάνει φάουλ το Λιόπουλος. Παλσερόφσκι, ο Μαντζούκας είναι και εκείνος εκτός. Της Κασέλης θα βάλει τον πιτσιρικά τον καλόγυρο για να πάρει χρόνο. Τον ρυθμό του. Λούμπερξ. Το σούτ είναι για τρεις. Μαντζούκας, ο Γκραντ έκανε το λάθος, ο Ντεσόουζα, ο Τολιόπουλος ξεμαρκάρισε ως για τρεις. Σε λίγα δευτερόλεπτα η οποία θα επικυρωθεί επί του Άρη, ενώ καρφώνει ο Παλτσερόφσκι. 96-65, τώρα ο χρόνος θα τελειώσει. Πάμε σε ένα...